προκαλώντας μία συνάντηση ως τεχνικό επιμελητήριο όσον αφορά τους εμπλεκόμενους για την, σύμφωνα με την απόφαση της Διοικητικής σας Επιτροπής όπου και την πρόταση την οποία κάναμε προς την τεχνική υπηρεσία και στην Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και προς τον Δήμαρχο, αλλά και προς τις αντίστοιχες αρχαιολογίες και νεωτέρων και αρχαιοτήτων. Για τη διατήρηση της πρόσωψης, η οποία σύμφωνα με το ΦΕΚ, το κτίριο Μήνος, το πάλι ποτέ ξενοδοχείο Μήνος, που από το 1926 λειτουργούσε και σήμερα βρίσκεται υποκατάρρευση και ένα μεγάλο του τμήμα κατέρευσε πριν από μερικές εβδομάδες. Επειδή φάνηκε να δρομολογείται μια διαδικασία κατεδάφισης του πρώτου ορόφου, κάναμε την πρόταση αυτή της διατήρησης της πρόσωψης με τεχνικούς όρους ώστε να μπορέσουμε να διατηρηθεί η όψη, να αντιστηριχθεί η όψη και στη συνέχεια να γίνει η άση της ετοιμορροπίας, της όποιας ετοιμορροπίας υπάρχει σήμερα και της κατεδάφισης των τμήματων των οποίων σήμερα βρίσκονται, έχουν αποσαθρωθεί. Αυτό θα έχει διπλή σημασία. Πρώτα απ' όλα θα διατηρηθεί η όψη που έτσι κι αλλιώς αναφέρεται στο ΦΕΚ, έτσι κι αλλιώς και οι αρχαιολογίες και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει ζητήσει και στα πλαίσια της μελέτης, της οποίας αυτή τη στιγμή εκπονείται εδώ και αρκετά χρόνια και βρίσκεται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο από τον Δήμο Ηρακλείου. Θεωρώ ότι δυστυχώς αυτά το ελάχιστο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και πολεοδομικό απόθεμα το οποίο υπάρχει και έχει απομείνει στο Δήμο Ηρακλείου θα πρέπει να κάνουμε όλες τις δυνατές αυτές προσπάθειες ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί. Σήμερα λοιπόν η απόφαση την οποία τουλάχιστον δρομολογήθηκε είναι σε αυτή την κατεύθυνση της αντιστήριξης με τη διαδικασία του κατεπήγοντος σε συνεργασία με τους μελετές που σήμερα έχουν σύμβαση με το Δήμο Ηρακλείου για την ολοκλήρωση και την ανακατασκευή του κτηρίου, να αντιστηριχθεί το κτίριο με μια μεταλλική κατασκευή και στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατεδάφιση η Διεύθυνση ΔΟΜ που είναι έτσι κι αλλιώς υπεύθυνη για την όλη διαδικασία. Θεωρώ ότι άνοιξε το πράσινο φως, νομίζω ότι η παρέμβαση δική μας ήταν καταλυτική και νομίζω ότι αυτή η κατεύθυνση θα δούμε το επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο διάστημα να υλοποιείται.